ευχαριστήσω που είστε εδώ και επίσης θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους σας για την πολύ καλή συνεργασία που είχαμε. Ήταν χαρά μου, είναι χαρά μου που σας γνώρισα, γιατί τους πιο πολλούς από εσάς δεν σας ήξερα και είναι χαρά μου και τιμή μου που είχαμε αυτή την πολύ άψογη συνεργασία. Και ελπίζω να συνεχιστεί από εδώ και πέρα το ίδιο. Τώρα, όταν μπήκαμε εμείς εδώ στο σύνδεσμο, είπαμε ο καθένας θα προσφέρει ό,τι μπορεί. Άλλος λίγο, άλλος πολύ, όλα ήταν καλοδεχούμενα. Η αλήθεια είναι ότι άμα δεν ήταν ο κύριος Κορεντσίδης μπροστά, δεν ξέρω τι από όλα αυτά που ανέφερε, τι θα γινότανε. Δεν θέλω εγώ να πω πάρα πολλά λόγια, γιατί έχω μπροστά μας την 44η έκθεση και η οποία έτσι πως κύλησε όλη η χρονιά και διαμορφώθηκαν όλες οι εκθέσεις, νομίζω ότι αποκτά ξεχωριστή σημασία, οπότε πρέπει να επικεντρωθούμε εκεί και να δώσουμε ό,τι έχουμε και δεν έχουμε, γιατί γνωρίζω ότι πολλοί συνάδελφοι εξαρτώνται ή δίνουν μεγάλη σημασία σε αυτή την έκθεση. Περιμένουν να γίνουν αρκετά πράγματα, το οποίο βέβαια ελπίζω και νομίζω ότι τα λόγια είναι, δεν χρειάζεται, είναι περιττά, δεν χρειάζεται να λέμε τίποτα άλλο. Ας επικεντρωθούμε στο από εδώ και πέρα, το οποίο είναι δύσκολο και ελπίζω ότι με τη βοήθεια όλων και με τη βοήθεια του Θεού θα πάμε καλά και να σας ευχαριστήσω άλλη μια φορά που είστε εδώ πέρα. Σας ευχαριστώ. Θα είστε πρόεδρος στη μεταβατική, μια ερώτηση μόνο. Ναι. Στη μεταβατική περίοδο μέχρι τις εκλογές. Ναι, περίοδο και εδώ πέρα είμαστε προσωρινά μέχρι να γίνουν εκλογές. Έχετε στόχο να είστε, να συνεχίσετε και σαν κανονικός πρόεδρος από εκεί και μετά. Αυτό εξαρτάται από τους... από το υπόλοιπο σώμα, άμα... μπορεί να μας ψηφίσουν. Θα σας πω. Ο Πάνινο, σαν να θέλετε εσείς ο ίδιος. Να σας ξεκινήσουμε από αυτήν. Εντάξει, ακόμη είναι λίγο νωρίς για να το συζητήσουμε εκεί. Και πρέπει να συνεχιστεί. Ότι θα είναι κάποιος από τη διοίκηση θα είναι σίγουρα. Ωραία. Υπάρχουν συζητήσεις για συνεδρώσεις. Συνέλωση με τον συνέδριο. Καλά, αυτά έχω ξεκινήσει εδώ και χρόνια τώρα. Μα... δεν βλέπετε δηλαδή να διαφαίνεται κάτι ορατό στον ορίζοντα. Κοίταξε, νομίζω πλέον βρισκόμαστε σε πολύ καλό δρόμο και νομίζω στο τελικό στάδιο. Άρα μέχρι τις εκλογές μπορεί να υπάρχει αποτέλεσμα. Εντάξει, δεν μπορώ να βάλω ένα χρονοδιάγραμμα, αλλά πιθανό.